Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο coach και στην ομάδα του. Έπαιξε πολύ ωραία, μας πίεσε για 40 λεπτά, έβγαλαν πολλή ενέργεια και αυτό είναι κάτι που προς τιμή του coach πρέπει να εμπνέει στους παίχτες σου για να παίξουν τέτοια άμυνα και ο coach το έκανε και το κάνανε για 40 λεπτά και αυτό μας δημιούργησε πολλά προβλήματα. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι, ξέραμε ότι θα πιέσουνε. Παρά τα αυτά, είχαν αυτό, την καρδιά και την ενέργεια και μας δυσκόλεψαν αρκετά. Δεν θέλω να σταθώ στη διαιτησία ή οτιδήποτε. Για μένα είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτά. Πολλά κρίνονται μέσα. Θεωρώ ήταν στο χέρι μας. Η ΑΕΚ έλεγχε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει. Μας ένιωθε συνέχεια. Είμαστε κοντά δίπλα της όλη την ώρα. Το δείχνει και τα δεκάλεπτα πλην του πρώτου δεκαλέπτου που είχαμε λίγο χάσει τη συγκέντρωσή μας, δημιούργησα μια διαφορά που ήταν και η διαφορά του αγώνα, αφού τα υπόλοιπα δεκάλεπτα ήταν όλα ισορροπημένα. Είχαν τρομερή ευστοχία στα ποσοστά στα δίποντα, 61% είναι πάρα πολύ μεγάλο για ένα παιχνίδι. Άμα θες να το διεκδικήσεις εκτός έδρας πρέπει να το χαμηλώσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, κάθε αγώνα θα δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ακόμα η ομάδα ψάχνει την χημεία της και τους αυτοματισμούς και αγώνα με αγώνα θα γινόμαστε καλύτεροι. Η ομάδα έχει καρδιά, έχει υλικό και είμαστε εδώ να παλέψουμε για αυτά. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στον coach για την καλή εμφάνιση που έκανα σήμερα. Πραγματικά ο στόχος μας ήταν να πιέσουμε σε όλο το γήπεδο την ΑΕΛ, ξέροντας πως δεν έχει ούτε φιλικά ούτε πολλές προπονήσεις σαν ομάδα. Το κάναμε αυτό, αλλά η ομάδα της ΑΕΛ άντεξε και ήταν στο τέλος κοντά στο σκορ και μπορούσε να διεκδικήσει και ακόμα και την νίκη στο παιχνίδι. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε πάρα πολλά λάθη, 21. Εκεί που κερδίζαμε 14 πόντους μπορούσαμε να παίξουμε λίγο πιο συγκεντρωμένα και να καθαρίσουμε το παιχνίδι πιο εύκολα, αλλά κάναμε πολύ εύκολα το λάθος, δώσαμε την ευκαιρία στην ΑΕΛ να βάλει κάποια εύκολα καλάθια. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να δουλέψουμε. Οι παίχτες μας είναι άπειροι, αλλά πρέπει να, άμα θέλουμε να κερδίζουμε και εκτός έδρας και σε κλειστά παιχνίδια, πρέπει αυτό να το δουλέψουμε και αυτό θα προσπαθούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Να πω τη συγχαρητήρια.